Ψήφο κατά συνείδηση πρότεινε στους πολίτες της Θεσσαλίας ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ελεύθερη Θεσσαλή, κ. Αστέριος Λοντούλης, για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η ίδια η επωνυμία του συνδυασμού του υπαγορεύει και προδικάζει την ψήφο κατά συνείδηση, αφήνοντας τον πολίτη την ευθύνη της τελικής επιλογής. Ωστόσο, κάλεσε τους Θεσσαλούς να ψηφίσουν στη βάση τριών κριτηρίων που θέτει ο συνδυασμός του, με πρώτο το κριτήριο της συνεργασίας, δεύτερο το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και τρίτο το κριτήριο της συναντήληψης. Κριτήριο πρώτον. Το κριτήριο της συνεργασίας. Λέμε στον πολίτη, ποιος υποψήφιος περιφερειάρχης εκ των δύο εναπομεινάντων μπορεί να εγγυηθεί συνθήκες συνεργασίας μέσα στο νέο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερον, το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκλεγεί κάποιος περιφερειάρχης που θα μπορέσει είτε με την επιχειρηματολογία του, είτε με την ικανότητα διείσδυσης που θα έχει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων εθνικού ή κοινοτικού επίπεδου, το τονίζω, εθνικού ή κοινοτικού επίπεδου, προκειμένου να αντιληφθούν για τη Θεσσαλία πόροι, προγράμματα και δράσεις που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή της. Τρίτο κριτήριο και πάρα πολύ σημαντικό για μας. Θεωρούμε, είμαστε πεπισμένοι, ότι καλός περιφερειάρχης θα είναι εκείνος που θα ενσωματώσει στη δράση του πτυχές του προγραμματικού λόγου των άλλων περιφερειακών συνδυασμών. Ο κύριος Λοντούλης υπογράμμισε πως εναπόκειται πλέον στους δύο μονομάχους να πείσουν οι ίδιοι τους πολίτες για να τους ψηφίσουν. Και κατέληξε λέγοντας πως οι πολίτες θα πρέπει να ψηφίσουν με περίσκεψη και νυφαλιότητα, καθορίζοντας οι ίδιοι την καθημερινότητα και την πορεία του τόπου τους.